Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ στην παρέα σας Τετάρτη 6 Απριλίου. 6-7 δεν έχει σήμερα. Γιατί λέω εγώ 6 και γιορτάζω τις ημέρες του 7. Τέλος πάντων, 7 Απριλίου, ο αριθμός της ευτυχίας. Παγκόσμια ημέρα υγείας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η υγεία για την εξέλιξη, την ανθρώπινη εξέλιξη, αλλά και για την ποιοτική καθημερινότητά μας. Μόνο που τώρα γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι τόσο η ευρύτερη σωματική υγεία με την ψυχολογική μας υγεία. Κάτι το οποίο έχει κλονιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δυστυχώς λόγω της πανδημίας και των επανελειμμένων προσπαθειών να δώσουμε ένα τέλος σε όλο αυτό που μας ταλαιπωρεί τον τελευταίο χρόνο. Σας έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής πως είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σήμερα θα φιλοξενήσουμε την Dr. Νάνση Μαλέρου, την Life Coacher, την ιδρύτρια της Life Clinic Group, συγγραφέα πολλών βιβλίων, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας, όπως για παράδειγμα το «Καλύτερα γίνεται» και το «Ανταγωνιστές συνεργαστείτε». Την γυναίκα η οποία εδώ και 14 χρόνια, έχοντας πάνω από 14 χρόνια εμπειρία, βρίσκεται σε πολύ σημαντικά εργασιακά περιβάλλοντα και αποτελεί στέλεχος πολλών εταιριών επικοινωνίας, διδάσκει και μάρκετινγκ και φυσικά, όπως σας είπα, αποκαλείται η γκουρού της ευτυχίας. Η κυρία Νάνση Μαλέρου θα βρίσκεται μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Εγώ θέλω να σας πω πως μπορείτε να την βρείτε τόσο στο YouTube channel που διατηρεί, όσο και στο Instagram, το προσωπικό της Instagram και Facebook, αλλά και στο site της ίδιας, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, είτε να επικοινωνήσετε και με τα social media της εκπομπής μας, όπως βλέπετε, και να σας κατευθύνουμε εμείς σε εκείνη. Αν είμαστε έτοιμοι από το control, πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σας, κυρία Μαλέρου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Ας ξεκινήσουμε έτσι, ότι είμαστε καλά. Ελπίζω να σας βρίσκουμε και εσάς το ίδιο καλά. Μια χαρά, ευτυχώς. Όλα καλά. Διαβάζοντας λιγάκι, κυρία Μαλέρου, το βιογραφικό σας, πραγματικά έκανα στάση σε πάρα πολλά σημεία. Είστε η γυναίκα, είστε αυτή, τέλος πάντων, που δίνει μια ιδιαίτερη ανάλυση σε θέματα που απασχολούν το ευρύ κοινό, δίνοντας, εκεί που θέλω να σταθώ, πραγματικές συμβουλές. Το life coaching έχει μπει το τελευταίο καιρό για τα καλά στη ζωή μας. Αλλά πολλοί δεν το εμπιστεύονται λόγω του ότι θα κάνω κάτι θεωρητικό το οποίο μπορεί να μην μου δίνεται η ευκαιρία να το εφαρμόσω στην πράξη. Εσείς το έχετε πάει ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λοιπόν αυτό που θεωρείται life coaching πραγματική εμπειρία. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με την δική σας εμπειρία στο life coaching. Καταρχάς να πω ότι ο κόσμος που δεν εμπιστεύεται κάτι, πιθανώς κάνει καλά και δεν εμπιστεύεται κάτι, γιατί η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τίποτα εάν δεν έχεις ψάξει αρκετά, εάν δεν έχεις δοκιμάσει, αν δεν έχεις προσωπική άποψη, γιατί δεν είναι κινηματογραφική ταινία. Δεν πάμε σε ένα coach επειδή μας το είπε ένας φίλος μας. Θέλει λίγο ψάξιμο περισσότερο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο ασφαλείας να μην πιστεύεις εύκολα και να ψάχνεις ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου περγαμηνές, να το πω έτσι, τι παρελθόν έχει, τι κάνει, τι έχει κάνει, να μιλήσεις με άλλους που τον ξέρουν, που δεν τον ξέρουν, να παρακολουθείς τα social media του και να δεις αν σου ταιριάζει. Γιατί ακόμα και αν βρεις κάποιον ο οποίος στα χαρτιά είναι τέλειος, μπορεί να μην είναι αυτό που χρειάζεσαι εσύ. Μπορεί να μην σου ταιριάζει η ενέργειά του, μπορεί να μην σου ταιριάζει η κοσμοθεωρία του. Τώρα να πω κάτι άλλο, ότι το coaching δεν έχει να κάνει με δίνω συμβουλές. Γιατί επίσης μην εμπιστευτείτε κανέναν στον οποίο θα πάτε και θα σας δώσει μια συμβουλή να κάνετε κάτι. Γιατί κανένας δεν ξέρει όσο καλά ξέρει ο καθένας μας. Κανένας δεν ξέρει από προέρχεσαι, τι έχεις περάσει, τι έχεις μέσα βαθιά. Οπότε το όλο νόημα και όλη η ουσία του coaching είναι να σε βοηθήσει ο coach, να σε βοηθήσει να ξεκλειδώσεις πράγματα μέσα σου, να θυμηθείς δυνάμεις δικές σου που έχεις και που πιθανώς να τις έχεις ξεχάσει ή να καλλιεργήσεις το δυναμικό σου. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε
έτσι, χαπάκια εύκολα, κάνε αυτό και όλα θα πάνε καλά, γιατί δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ή μπερδεύει το life coaching με την ψυχολογία, με τον ψυχολόγο, με τον ψυχίατρο. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι θα κάνει μαζί σας κάποιες συνεδρίες και αμέσως μετά θα αποκτήσει την απόλυτη ευτυχία και επιτυχία στη ζωή του. Στην ουσία, εσείς εκπαιδεύετε εμάς τους ίδιους να γίνουμε οι ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές του εαυτού μας και να γίνουμε και οι προπονητές μας για να καταφέρουμε την πρωτιά, έτσι δεν είναι, σε όποιο επίπεδο της ζωής μας την αναζητάμε. Ναι, και είναι και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να έρθει να με δει ή να πάει να δει ένα coach και να κάνει μια συζήτηση και κάτι να του κάνει κλικ και εκείνη τη στιγμή να ξεκλειδώσει κάτι μέσα στο κεφάλι του και λογικά θα βγει και θα πει ότι πήγα και έκανε θαύματα η Νάνση ή ο Γιώργος ή ο Κωνσταντίνος. Αυτό έχει συμβεί, μπορεί να συμβεί, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι εκεί πέρα είναι η στιγμή που ο μαθητής ήταν έτοιμος και ο δάσκαλος εμφανίστηκε, οπότε χρειάστηκε μονάχα ένα μικρό σπρόξιμο. Ναι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ο καθένας να έχει τον έλεγχο της δικής του ζωής και να μάθει τεχνικές αν χρειάζεται, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να έχει μεγαλύτερη συνέστηση και επίγνωση κάθε φορά του τι κάνει, γιατί το κάνει, τι διαφορετικές επιλογές έχει, πώς θα ξανασηκωθεί όταν έχει πέσει. Πού να βρει στήριξη, πώς να ζητήσει για βοήθεια. Υπάρχουν όλα αυτά που μας κάνουν να μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Η λέξη πρωτιά σε όλα μ' αρέσει. Είναι λίγο μια παγίδα, γιατί το να έρθεις πρώτος πάνω απ' του συγκρίνεσαι με τον από πίσω που είναι δεύτερος. Αλλά ναι, εγώ θέλω ο καθένας να βάζει στόχους και να κοιτάει να τους πετύχει, είτε είναι προσωπική, για την προσωπική του χαρά, την ευτυχία του, είτε είναι οικονομική, είτε είναι για την καριέρα του, είτε είναι για τους ρόλους που καλούμαστε να παίξουμε, να είσαι καλύτερη μαμά, μπαμπάς, θείος. Οπότε, ναι, για μένα η εξέλιξη, όχι η πρωτιά θα έλεγα, η εξέλιξη όμως είναι πολύ δομικό στοιχείο του ποια είμαι και άρα το αναζητάω πάρα πολύ και θέλω να το καλλιεργήσω στους ανθρώπους. Και αυτό φυσικά αποδεικνύεται και από τη δική σας πορεία και από τη δική σας εξέλιξη. Και θα ήθελα λιγάκι έτσι, εν συντομία, να κάνουμε μια διαδρομή στο δικό σας χρόνο και στην δική σας εξέλιξη. Πώς λοιπόν ξεκινήσατε να ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα και να φτάσετε να είστε η Dr. Νάνση Μαλέσκου, η γκουρού της ευτυχίας, η γυναίκα που πραγματικά έχει στήσει και τη συγκεκριμένη life clean, έχει στήσει το Life Clinic Group, όλο αυτό. Να πάμε λιγάκι στο παρελθόν. Ωραία, να πάμε. Να πω ότι δεν είμαι ο Δόκτωρ Νάνση Μαλέσκου. Συγγνώμη, Μαλέρου. Ναι, συγγνώμη. Το κάνουν όλοι. Νάχα την κορμοστασιά της αυτής της κοπέλας. Είναι πολύ έξυπνη, την συμπαθώ πάρα πολύ. Την έχω γνωρίσει. Όλα καλά. Λοιπόν, ξεκίνησα. Το Δόκτωρ ήταν κάτι το διδακτορικό μου. Το έκανα πολύ πριν ασχοληθώ με το coaching. Ξεκίνησα από γαλλική φιλολογία. Έκανα ένα μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων. Γύρισα στην Ελλάδα, ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα στην Ελλάδα, ξεκίνησα να δουλεύω. Ξεκινώντας να δουλεύω στον χώρο της επικοινωνίας σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αποφάσισα ότι θέλω να καλλιεργήσω λίγο ακόμα το μυαλό μου και έκανα και το διδακτορικό μου στις στρατηγικές ανταγωνισμού κυρίως. Από εκεί προέκυψε το να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, το οποίο το έκανα και αυτό για αρκετά χρόνια, πάνω από μία δεκαετία. Και το 2004. Το 2004 έπαθα ένα κλινικό burnout και αποφάσισα ότι θέλω να αλλάξω τα πράγματα στη ζωή μου, γιατί δηλαδή δεν ήταν καλά πια για μένα, για την υγεία μου. Είχαν πολλά καλά πράγματα που αγάπησα πολύ, αλλά δεν ήταν ένας ρυθμός που ήθελα να διατηρήσω. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με το coaching. Εντελώς τυχαία το βρήκα σαν ένα τρόπο να βοηθηθώ εγώ και μετά μου φάνηκε μια πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Και ένιωθα ότι και άλλοι άνθρωποι θα το χρειάζονται. Δεν μπορεί να είμαι μόνη μου εκεί έξω. Ποτέ δεν είσαι ο μόνος που παθαίνει κάτι. Έτσι. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία το 2006. Και είμαστε εδώ που τώρα πια έχει μεγαλώσει. Ήμουν μόνη μου. Η εταιρεία είναι πιο μεγάλη. Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες και μικρές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Παρουσιάζουμε σε συνέδρια. Γενικά είναι μια πολύ χαρούμενη πορεία. Αν σκεφτώ που ξεκίνησε, είμαι πολύ χαρούμενα στο σημείο που είμαι αυτή τη στιγμή. Άρα στην ουσία, κυρία Μαλέρου, μια δική σας προσωπική δύσκολη στιγμή ήταν η αφορμή να φτάσετε σε αυτό που σήμερα είστε και να έχετε όλη αυτή την εξέλιξη και να μεταδώσετε τον τρόπο με τον οποίο εσείς ξεπεράσατε
όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και σε άλλους ανθρώπους, αλλά και σε επιχειρήσεις, γιατί δεν δουλεύετε μονάχα προσωπικά με άτομα, αλλά δουλεύετε και με ομίλους, με επιχειρήσεις, με μικρές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, τώρα πια ούτως ή άλλως λόγω φόρτου εργασίας δεν δέχομαι προσωπικά. Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο επίπεδο, σε μεγάλο εύρος, να το πω έτσι, και έχουμε δουλέψει, η εταιρεία μου έχει δουλέψει με σχεδόν όλους τους κλάδους, από την ναυτιλία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες, μέχρι τα καλλιτικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κλάδος στον οποίο δεν έχουμε μπει και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις, ότι οι εταιρείες ασχολούνται με το well-being, με το να είναι καλά οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτές και επενδύουν σε αυτό. Αυτό το 2004 ή το 1995 που ξεκίνησα εγώ να δουλεύω, θα ήταν ανέκδοτο να πας να μιλήσεις σε ένα διευθύνοντα σύμβουλο και να του πεις, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι σου είναι λίγο δυστυχείς, μήπως να κάνεις κάτι. Τώρα πραγματικά νοιάζονται, γιατί πραγματικά φαίνεται η σύνδεση του κέρδους, της κερδοφορίας μιας εταιρείας, με το πόσο καλά, υγιείς, ψυχικά και σωματικά είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Οπότε ζούμε μεγάλες στιγμές και νομίζω ότι θα ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες σε αυτό το χώρο. Μακάρι. Και φυσικά έχω και την αγάπη μου στις μικρές εταιρείες, στις μικρές επιχειρήσεις, γι' αυτό τρέχουμε τα διάφορα bootcamps, γιατί έχω την αγάπη μου. Ο Έλληνας είναι μια ειδική ράτσα, ρε παιδί μου, ωραία ράτσα, αγαπημένη ράτσα, που είναι πολύ οξυδερκής, μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να κυριαρχήσει στο χάος. Έχουμε μεγαλώσει έτσι και νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα είναι στο αίμα μας και μου αρέσει πολύ να τους βοηθάω να βάλουν λίγη πρακτική και θεωρητική γνώση παραπάνω, να τα δομήσουν τα πράγματα, ώστε να κόβουν δρόμο και να φτάνουν πιο εύκολα εκεί που θέλουν. Πραγματικά, μιλάτε για τον Έλληνα και για την Ελλάδα και λάμπει το πρόσωπό σας, η φωνή σας αλλάζει χρειά, ο τόνος γίνεται πολύ θετικός. Αυτό είναι που χρειάζεται, νομίζω, να ξαναθυμηθεί ο Έλληνας, το πόσο δυνατός και οξυδερκής είναι σε μία περίοδο που δυστυχώς βλέπουμε τους περισσότερους, αν όχι όλους, με σκυμμένο το κεφάλι. Και θα ήθελα, έχοντας την ευκαιρία να σας έχουμε στην παρέα μας, να συζητήσουμε λίγα και αυτό το θέμα και της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και της χαμένης σιγουριάς και του χαμένου ονείρου, θα πω εγώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι σταματήσαμε να ονειρευόμαστε, να στοχεύουμε, να σκοπεύουμε. Ωραία, εγώ θα ήθελα να με βγάλετε από αυτό τον πρώτο πληθυντικό. Εγώ δεν έχω σταματήσει. Η δική μου η φιλή, που λέω όλους τους ανθρώπους που με ακολουθούν στο social media και τα λοιπά, αυτή η φιλή, η νάμα που τους λέμε, δεν έχουν πάψει. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται και υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν και στοχεύουν. Μ' άρεσε πολύ η λέξη σας και σκοπεύουν. Μ' άρεσε και αυτή η λέξη πάρα πολύ που χρησιμοποίησατε. Αλλά είναι λογικό ότι όταν περνάς απανωτά κύματα δυσκολίας, μπορεί να είναι φυσική δυσκολία ότι κάποιος αρρώστησε, ότι κάποιος δεν είναι καλά, ότι έχεις ανασφάλεια για τη δουλειά σου, ή μπορεί να είναι μόνο μέσα στο μυαλό σου αυτά τα πράγματα και να είναι μια ανασφάλεια γενικότερη. Είναι λογικό ότι αρχίζεις σιγά σιγά και χάνεις την πίστη στον εαυτό σου. Και το καλό νέο σε αυτά, το καλό νέο, γιατί δεν μου αρέσει να λέω τα καλά νέα, το καλό νέο λοιπόν είναι ότι αυτή η πίστη καλλιεργείται, χτίζεται, φτιάχνεται. Δεν γεννιέσαι με αυτή ή χωρίς αυτή, αλλά εσύ που γεννήθηκες με αυτή, άμα τη χάσεις, τελείωσε. Όχι, όχι. Μπορείς να την καλλιεργήσεις. Μπορείς να τη χτίσεις. Και νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ έχει σημασία να εστιάσουμε στο να χτίσουμε την πίστη στο δικό μας τον εαυτό. Γιατί η αυτοπεποίθηση τι είναι? Είναι αυτή η πίστη που λέει ότι ό,τι και αν συμβεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να βγω λίγο δαρμένος, λίγο τσαλακωμένος, λίγο στραγγαλισμένος από τη φάση, αλλά θα τα καταφέρω, θα προχωρήσω, θα ξανασηκωθώ και το δικό μου το δυναμικό, που μπορεί να συρρυκνώθηκε λίγο για κάποια στιγμή, συνεχίζει και είναι το ίδιο και θα ξαναβασιστώ σε αυτό και θα με ξαναπάει μπροστά όπως πάντα. Είναι απίστευτα ωραίο αυτό που λέτε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορούμε όμως να το θυμόμαστε εάν, για παράδειγμα, επισκεπτούμε το κανάλι σας στο YouTube, όπου ανεβάζετε πάρα πολύ συχνά βίντεο με τέτοιου είδους μηνύματα, ας το θέσουμε έτσι και όχι συμβουλές, προς όλους μας, για διάφορες κατευθύνσεις της ζωής μας και διάφορους τομείς. Μπορούμε επίσης να το ξαναθυμηθούμε και αν σας ακολουθήσουμε στα social media, δηλαδή ο κόσμος που σας βλέπει, πώς μπορεί να λάβει όλες αυτές τις γνώσεις σας, τις εμπειρίες σας και τη θετικότητά σας? Κοιτάξτε, καταρχάς το κανάλι στο YouTube, ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια views. Πάνω να πει ότι αυτά που λέω τα έχουν δει
τουλάχιστον 6 εκατομμύρια φορές άνθρωποι, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί. Και χαίρομαι, γιατί σημαίνει ότι κάποια χορδία κουμπάω. Εκεί, να πω την αλήθεια, εκεί βάζω και συμβουλές, αλλά δεν το βλέπω σαν συμβουλές, το βλέπω σαν εμπνεύσεις, μικρές εμπνεύσεις, μικρά πράγματα που λέω: κοίτα να δεις, δες και αυτό μπορεί να σου κάνει, δες και αυτό μπορεί να σου κάνει. Και σε πάρα πολλά από αυτά τα βίντεο, που είναι εβδομαδιαία, είναι βίντεο τα οποία έχουν προκύψει από κάποιο mail που μου στείλανε, που λένε: Νάνση, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Και όταν λάβεις 30 mail με το ίδιο θέμα, ξέρεις ότι είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο. Έτσι. Οπότε πολλές φορές απαντάω σε συγκεκριμένα mail. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να το κάνω αυτό και χαίρομαι τόσο πολύ που υπάρχουν τα social media, γιατί έχω ζήσει χωρίς ίντερνετ και χωρίς social media. Μπορεί να μην μου φαίνεται, ελπίζω να μην μου φαίνεται, αλλά θυμάμαι πως ήταν πριν από αυτό και σας λέω, αυτή η εποχή είναι φανταστική, φανταστική. Κυρία Μαλέρου, είστε εδώ, και λέω εδώ γιατί πραγματικά είστε εδώ για τον οποιονδήποτε χρειάζεται την δική σας ενθάρρυνση, την δική σας βοήθεια στην ανύψωση του ηθικού του, αλλά και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων του. Θεωρείτε ότι είναι αυτή η περίοδος μία περίοδος που μπορούμε να το κάνουμε? Και δώστε μας και κάποιους τρόπους, δηλαδή υπάρχει ένα bootcamp που θα κάνετε, υπάρχουν κάποια βιβλία που έχετε βγάλει. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, ας πούμε, και μαζί σας μέσω mail? Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτή η διάδραση με εσάς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πιο εύκολη διάδραση για όποιον ενδιαφέρεται και για όποιον το θέμα τον αφορά είναι το Self-Confidence Bootcamp. Ένα bootcamp αυτοπεποίθησης που ξεκινάει 19 Απριλίου. Όποιος μπει στο maleru.com, maleru με δύο λάμδα γράφεται, μπορεί να το βρει, να βρει πληροφορίες, τι είναι, τι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, εβδομαδιαία ανεβάζουμε πράγματα. Μια φορά την εβδομάδα κάνω ένα live στο Instagram ή στο YouTube. Και ο λόγος είναι γιατί με αφορά πολύ η ζωή αυτής της κοινότητας. Με αφορά πολύ η ζωή των Ελλήνων. Όταν λέω με αφορά, εννοώ ότι είναι η αγάπη μου. Είναι η αποστολή μου αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο που λέτε ότι φωτίζει το. Γεμίζει το στόμα μου. Λέω οι Έλληνες και γεμίζει το στόμα μου. Θέλω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς έχει να προσφέρει κάτι. Ο καθένας. Όσο και αν δεν το πιστεύει ο ίδιος. Και νομίζω ότι τη στιγμή που ο κάθε ένας που το πιστεύει λίγο λιγότερο, αρχίζει να το πιστεύει λίγο περισσότερο, δίνει περισσότερα σε αυτόν τον τόπο, δίνει περισσότερα στην οικογένειά του, παράγει περισσότερα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, για να με βρει εμένα προσωπικά κάποιος, να ξέρετε ότι έχω τη μανία γενικά να απαντάω στα social media ως επιτοπλίστων μόνη μου. Εντάξει, χάνω πάρα πολλά μηνύματα γιατί είναι εκατοντάδες, αλλά τα περισσότερα προλαβαίνω και τα απαντάω. Πολύ σημαντικό. Γιατί ακριβώς πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι ήρθε η εποχή να ανυψώσουμε ένας τον άλλον, ήρθε η εποχή να στηρίξουμε, ήρθε η εποχή να είμαστε αλληλέγγυοι. Και αν αυτό είναι ο δικός μου τρόπος να το κάνω, το κάνουμε πολύ χαρά. Μπορεί να το κάνω λίγο νισταγμένη, να φεύγουν τα μηνύματα με ορθογραφικά λάδι κάπου εκεί στις 3 η ώρα το πρωί, αλλά το κάνουμε πολύ αγάπη. Καλύτερα γίνεται. Και ανταγωνιστές, συνεργαστείτε. Δύο επίσης δικά σας παιδιά, δύο βιβλία τα οποία μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί. Το «Καλύτερα γίνεται» είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται έτσι σε πιο γενικό πληθυσμό, ενώ το... Ναι, δυστυχώς έχουν εξαντληθεί και τα δύο, αλλά ετοιμάζω το καινούριο τώρα. Οπότε σύντομα θα έχω κάτι να σας πω. Δυστυχώς όμως έχουν εξαντληθεί και δεν ξέρω ότι εγώ πού να βρω μια κόπια αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο. Να δούμε με τον εκδοτικό οίκο μήπως κάνουμε επανέκδοση, κυρία Μαλέρου. Ναι, ναι. Επειδή πάμε για το επόμενο τώρα, μην ανησυχείτε. Σύντομα θα σας ενημερώσω, σύντομα θα έχω να ανακοινώσω κάτι. Έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Φυσικά δεν φτάνει μια συνέντευξη για όλα αυτά. Ευελπιστώ να έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Αλλά θα ήθελα λιγάκι να μου μιλήσετε για έναν όρο που έχετε στην ουσία επινοήσει, δημιουργήσει. Είστε η μητέρα αυτού, τον όρο εσωκεντρισμός. Και... θα ήθελα λίγο την έννοια του και την χρήση του στην καθημερινότητά μας. Ναι, είναι πολύ αγαπημένη μου λέξη. Την εφήβρα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βρίσκω μια λέξη, τέλος πάντων την επινόησα, σωστά το είπατε. Όταν έκανα ένα σεμινάριο για αυτοπεποίθηση και μετά από τόσο καιρό που μιλάγαμε για αυτοπεποίθηση, κάποιος γύρισε και μου είπε: ωραία όλα αυτά, αλλά τόσο καιρό ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας. Δεν είναι εγωιστικό αυτό? Και αντιλήφθηκα ότι υπάρχει ένα κενό στη γλώσσα μας, στο κομμάτι, με όλο το σεβασμό στη γλώσσα μας που θεωρώ φανταστική, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό
στο κομμάτι του να μιλήσεις για τον εαυτό σου, να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά από τη θετική του πλευρά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σε αφορά ο άλλος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν νοιάζεσαι, χωρίς να είσαι νάρκισος, χωρίς να είσαι εγωιστής. Ξέρετε, υπάρχουν, τις είχα μετρήσει μια φορά, δεκάδες λέξεις που εκφράζουν την αρνητική πλευρά της ενασχόλησης με τον εαυτό μας. Και δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει ο αλτρουισμός. Αλλά ο αλτρουισμός είναι ότι εγώ ασχολούμαι με σένα βασικά. Ο ισοκεντρισμός λοιπόν είναι αυτή η λέξη. Είναι η λέξη που μπορεί να περιγράψει τον τρόπο του αφενός να φροντίσουμε τον εαυτό μας χωρίς ενοχή, να τον φροντίσουμε με ισορροπία, με αγάπη, όπως μας χρειάζεται, όπως μας αρμόζει. Και από την άλλη, να γυρίσουμε στο κέντρο μας, σε εμάς, στον πυρήνα μας, αυτό που εμείς είμαστε. Γιατί νομίζω ότι η μάστιγα της εποχής μας είναι ότι κοιτάμε να προσδιοριστούμε σε σχέση με άλλους. Κοιτάμε έξω από εμάς και συγκρινόμαστε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και εκεί πέρα δεν κερδίζεται το παιχνίδι. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποια πιο ξανθιά, κάποια πιο μελαχρινή, κάποιος πιο έξυπνος, κάποιος πιο πλούσιος, κάποιος με τρία παιδιά αντί για δύο. Δεν κερδίζεται αυτό το παιχνίδι της σύγκρισης, ποτέ δεν κερδίστηκε από κανέναν. Οπότε νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να χτίσουμε αυτό που λέμε, να χτίσουμε χαρακτήρα. Και αυτό έρχεται από μέσα μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πού πάμε, το δικό μας γιατί, τους δικούς μας περιορισμούς, τα πράγματα που εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε, όχι γιατί συγκριθήκαμε με κάποιον άλλον. Έτσι, γιατί εμείς το βρίσκουμε απαραίτητο για να πάμε μπροστά. Εμένα με έχετε μαγέψει, νομίζω και τους φίλους τηλεθεατές. Κουνάω το κεφάλι μου, ακούω τα λόγια σας, τα βλέπω στην ζωή μου, τα βλέπω στους γύρω μου και επίσης κρατάω αυτό που είπατε. Όλοι όσοι ασχολούνται με την ψυχολογία, με τη θετική σκέψη, με τη θετική ψυχολογία και όχι μόνο, με την υγεία της ψυχής γενικότερα, τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ότι είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε είτε ψυχανάλυση, είτε ψυχοθεραπεία, είτε life coaching, είτε οτιδήποτε, για να πορευτούμε στη ζωή μας. Αυτή η αγάπη για τον εαυτό μας, λοιπόν, δεν είχε την δική της λέξη. Φοβόμασταν ότι αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο από τους άλλους, θα ήμασταν εγωιστές ή εγωκεντρικοί ή νάρκισοι, αυτό που είπατε. Πρέπει λοιπόν να απανεχοποιηθούμε από όλο αυτό, να γυρίσουμε πίσω σε εμάς για να μπορέσουμε να δώσουμε και αληθινή αγάπη στους γύρω μας, στη δουλειά μας. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι όλο το ζουμί, είναι αυτό που είπατε, ότι αν δεν αγαπάω κι εγώ εμένα, δεν χρειάζεται να με αγαπάω πιο πολύ από τους άλλους, δεν χρειάζεται να το συγκρίνω, αλλά αν δεν αγαπάω εγώ εμένα, από πού θα μου περισσέψει η αγάπη για όλους τους υπόλοιπους? Γιατί συνήθως όταν δίνεις χωρίς να είσαι γεμάτος εσύ, περιμένεις πολλά ανταλλάγματα. Είναι λογικό. Έτσι. Πρέπει να γεμίσεις κι εσύ. Δεν μπορείς μόνο να δίνεις, να δίνεις, να δίνεις. Πρέπει και από κάπου να παίρνεις. Και αν η προσδοκία σου είναι ότι θα πάρεις από τους έξω, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μη σου βγει. Αλλά αν ξέρεις ότι αυτό που χρειάζεται να πάρεις το έχεις εσύ και το μόνο που χρειάζεται να το δώσεις στον εαυτό σου, πρακτικά το λέω, καθόλου ρομαντικά, πρακτικά είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πιο φτηνό, είναι πιο υγιεινό, είναι πιο εύκολο. Είσαι εκεί όποτε σε χρειάζεσαι, δεν σου κάνει κανείς χατήρια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Θέλω πολύ, δηλαδή βλέπω τους ανθρώπους που είναι καλά με τον εαυτό τους και μπορεί να έχεις τις ατέλειές σου, όχι μπορεί, θα έχεις τις ατέλειές σου. Και οι άνθρωποι που συμπαθώ περισσότερο είναι αυτοί που πραγματικά βλέπουν τις ατέλειές τους, μικρές και μεγάλες, και ή γελάνε ή το αποδέχονται ή λένε εντάξει, μωρέ, θα το διορθώσω, αλλά θα χαλάσω και τη ζαχαρένια μου, γιατί εγώ είμαι εγώ. Και αυτό είναι σημαντικό. Πριν να... Δεν θέλω να κλείσω την εκπομπή, ξέρετε. Εγώ θα θέλω να σας δεσμεύσω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μέσα στο μήνα. Ευχαρίστως. Πριν όμως ολοκληρώσουμε αυτό, θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία. Είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε το γύρισμα την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς, λόγω κάποιων θετικών κρουσμάτων στην οικογένεια του σταθμού μας, δεν βγήκαμε στον αέρα της εκπομπής. 2-3 μέρες λοιπόν πριν τις συζητήσεις μας, έρχεται ένα μήνυμα από τον πατέρα μου στο κινητό μου. Ήταν ένα βίντεό σας από το YouTube. Και μου λέει, Λίτσα μου, λέει, κορίτσι μου, μου λέει, δες αυτή την κυρία μου, λέει, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Πραγματικά, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ο πατέρας μου είναι 50+, τώρα γνωρίζει έτσι το YouTube. Τον εντυπωσιάσατε εμένα και σίγουρα τους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είστε ένας χαρισματικός άνθρωπος και δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά. Όσοι καταφέρνουν, το καταφέρνουν γιατί πρέπει και γιατί τους αξίζει.
Και είστε μέσα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπώ τον μπαμπά. Εν τω μεταξύ, την ώρα που πάτε να πείτε, ο μπαμπάς μου είναι 50 πλάς και τώρα τα βρίσκουμε το YouTube. Είμαι 50 πλά, είμαι 51. Οπότε. Να πω ότι ο μπαμπάς είναι νεότατος. Ο μπαμπάς Θεός νεότατος. Νόμιζα ότι θα μου πείτε είναι 90 ο μπαμπάς. Όχι, εντάξει, άντε είναι 60 πλάς. Τον μίκρινα. Ευχαριστώ μπαμπά, τον αγαπώ, μπράβο του. Τον ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Συνεχίστε το πολύτιμο έργο που κάνετε και εμείς θα είμαστε κοντά σας με φυσικά τους τρόπους που μας δίνετε την ευκαιρία για να σας προσεγγίσουμε. Κυρία Μαλέρου, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο μπαμπάς θα είναι περήφανος για εσάς, να το ξέρετε. Το εύχομαι. Λοιπόν, έχω χρόνο να δώσω βίντεο, της κυρίας Μαλέρου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα επισκεπτούμε τηλεοπτικά το YouTube channel της κυρίας Μαλέρου για να δούμε τον τρόπο που μεταφέρει όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε διαδικτυακά, δωρεάν για όλους μας. Μπορείτε να τη βρείτε, να την ακολουθήσετε, να συνομιλήσετε μαζί της, να παρακολουθήσετε το έργο της, αλλά και να πάρετε πολλές ωραίες ιδέες. Θέλουμε εσείς να ξεκλειδώσετε, να απογειώσετε ό,τι καλύτερο έχετε μέσα σας και έχουμε σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα με ακριβώς αυτό το στόχο. Το όλο νόημα είναι, είμαι εδώ, να πάω εκεί, μάλλον είμαι εδώ, η αυτοπεποίθησή μου, η πίστη μου σε μένα είναι εδώ, θέλω να πάω εδώ, 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 θα βγάλω το χέρι μου από το πλάνο, μέχρι και απάνω. Αυτό επιθυμώ για σας. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι και κάποιος δεν γεννήθηκε με αυτήν. Θεωρώ ότι γεννιόμαστε όλοι με τον ίδιο βαθμό αυτοπεποίθησης. Και εντάξει, άλλοι είναι πιο εσωστρεφείς, άλλοι πιο εξωστρεφείς, όμως η πίστη στον εαυτό μας είναι ίδια. Κάπου στην πορεία τη χάνουμε. Κάπου στην πορεία μας τη χάνουνε. Όποιος είναι σε αυτό το πρόγραμμα, έχει αποφασίσει ότι θέλει να ξαναγυρίσει μέσα του και να ξαναβρει αυτό με το οποίο γεννήθηκε. Και αυτό ακριβώς θα σας βοηθήσουμε να κάνετε. Για να γίνει αυτό, θέλει δράση. Υπάρχει χώρος για να είστε ακριβώς αυτός που είστε. Και αυτό θέλω από εσάς. Να γίνετε αυτό που γεννηθήκατε να είστε. Και αυτό θα καταφέρουμε. 6 εβδομάδες. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. 4 ζωντανές συναντήσεις. Ζωντανές είναι στο διαδίκτυο. Θα σας στείλουμε ένα ωραίο link, ένα σύνδεσμο. Από την άνεση του σπιτιού σας θα με βλέπετε, θα σας βλέπω. Θα μπορείτε να μου μιλήσετε και θα μπορώ να σας απαντήσω. Θυμηθείτε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εδώ που είμαστε. Και ο σκοπός είναι εσείς να έχετε 100% τέλεια, φοβερή, ακράδαντη, ακλόνητη αυτοπεποίθηση.